Με σύμμαχο τον καλό καιρό θα γιορτάσουν φέτος το 15 Αύγουστο οι Κρητικοί, καθώς όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, οι θερμοκρασίες ανήμερα της θρησκευτικής εορτής θα είναι στα ύψη. Όμως από την άλλη, ενισχυμένοι θα είναι και οι άνεμοι. Λόγω του κυματισμού στις παραλίες, οι λουόμενοι καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να απολαύσουν τις βουτιές με ασφάλεια. Την Πέμπτη όμως αναμένεται ότι σταδιακά θα δούμε εκ νέου το βόρειο ρεύμα να κάνει την εμφάνισή του, αρκετά ενισχυμένο στα κεντρικά πελάγη, ιδιαίτερα του Αιγαίου και στο Ανατολικό Αιγαίο. Ενισχυμένοι όμως θα είναι και στα νότια του νησιού. Θα προκαλέσουν ένα αρκετά σημαντικό κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, κάτι που σημαίνει ότι για τους λουόμενους θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των 31-33 βαθμών Κελσίου για βόρειες περιοχές, ενώ στα νότια θα είναι λίγο υψηλότερες και θα κυμανθεί στους 34-36 βαθμούς Κελσίου. Το καλό σκηνικό του καιρού συνεχίζεται και την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι. Το ίδιο μοτίβο θα δούμε και το Σαββατοκύριακο, όπου οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Παρόμοια καλός καιρός θα είναι και για την Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το καλό καιρό με την ηλιοφάνεια. Με το ίδιο μοτίβο του καιρού αναμένεται ότι θα συνεχίσουμε και προς το Σαββατοκύριακο με την παρουσία εκ νέου, με την παραμονή των πορείων ανέμων και για το Σαββατοκύριακο, σχεδόν με τις ίδιες εντάσεις, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται ότι θα διατηρηθούν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Από την επόμενη εβδομάδα αισιοδοξούμε, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, ότι η θερμοκρασία σταδιακά φαίνεται να πέφτει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, κάτι το οποίο συνάδει φυσικά και με το κλείσιμο του καλοκαιρινού κύκλου. Λόγω των ενισχυμένων ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με την πυροσβεστική να είναι και αυτή σε επιφυλακή, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά.